Γεια σας Τζορτζινάκια μου, τι κάνετε και πώς μου είστε. Λοιπόν, αυτό το βίντεο είναι ένα βίντεο τελείως διαφορετικού περιεχομένου από ό,τι έχετε συνηθίσει το τελευταίο διάστημα που κάνω συνήθως vlog ή supermarket haul ή αυτά τα πιο καθημερινά, τα πιο ευχάριστα θα πω, με πιο ευχάριστο περιεχόμενο. Δεν έκατσα να φτιαχτώ, ούτε να βαφτώ, ούτε να κάνω τίποτα απολύτως στο μαλλί, τελούς μου, της δόλιας μάνας ο κότσος. Κλασικά πράγματα. Πήγα το Γιώργο Αγγλικά. Ο Μιχαήλ Άγγελος κοιμάται, γι' αυτό μιλάω σιγά. Έχω συνδέσει μικρόφωνο. Ελπίζω να ακούγεται καλά και να βγει καλά στο μοντάζ αυτό το βίντεο. Η Αλεξάνδρα είναι εδώ, παίζει PlayStation. Είναι Παρασκευή σήμερα. Αύριο εσείς θα δείτε το βίντεο. Θα ευχηθώ καλό Σαββατοκύριακο και καλή εβδομάδα να έχουμε. Με υγεία πάνω απ' όλα. Δεν έχω γυρίσει κάποιο vlog. Δεν είχα διάθεση αυτή την εβδομάδα να γυρίσω κάποιο vlog. Είναι από τις σπάνιες περιπτώσεις που εγώ δεν θα γυρίσω βίντεο, διότι με όλα αυτά που γίνονται. Με τη 12χρονη, με την Ταντά που έβαλε τον 28χρονο να βιάσει το 4χρονο αγοράκι. Με όλα αυτά που γίνονται, πραγματικά έχει πέσει πάρα πολύ η ψυχολογία μου. Με όλα αυτά που ακούω κάθε μέρα. Εγώ δεν ανοίγα την τηλεόραση, αλλά έξω από το σχολείο συζητιούνται όλα αυτά με τις μαμάδες, τους μπαμπάδες κτλ. Συζητιούνται όλα, το τι άκουσες, τι έγινε και να υπάρχουν εξελίξεις, να υπάρχει το ένα, να υπάρχει το άλλο. Επίσης έχω ξενερώσει πολύ πέρα από αυτά. Στη δικιά μας τη ζωή, στο τι συμβαίνει με το σπίτι, με τις εργασίες του σπιτιού. Θα κάνουμε ένα άλλο βίντεο όμως να μιλήσουμε γι' αυτό, με το τι έχω ξενερώσει και τι έχει γίνει και τι θα γίνει. Αλλά δεν είναι επί του παρόντος αυτό το θέμα. Το βίντεο αυτό που κάνω σήμερα θα μιλήσω για ένα story της δικιάς μου ζωής, της δικιάς μου οικογένειας. Δεν θα πω όμως σε ποια ονόματα και σε ποια πρόσωπα αναφέρομαι. Δεν θέλω να εκθέσω κανέναν, είτε το αξίζει είτε όχι. Θα σας πω μόνο ότι έζησα περιστατικό όταν ήμουν 12 ετών, που ο θείος είχε σχέση με την ανιψιά, με ξαδέρφη μου, δεν θα κάτσω όμως να πω από ποιο σώει και τα λοιπά, με την ανιψιά. Και αυτό το ανακάλυψα εγώ, το είπα στη μητέρα μου και της είπα, είδα αυτό και αυτό. Εκείνη δεν το πίστευε. Με βάση τώρα αυτά που έχουν βγει στον αέρα, στα κανάλια και παντού, ήθελα να σας πω ότι όντως αυτά γίνονται στη ζωή. Και εγώ σας μιλάω ότι ήμουν 12 ετών και είμαι 31. Μιλάμε για 19 χρόνια πριν. Για μεγάλο... Πάντα γινόντουσαν αυτά και πάντα γίνονται και δυστυχώς πάντα θα γίνονται. Το θέμα είναι εμείς πως πρέπει να προστατέψουμε τα παιδιά μας. Δυστυχώς το φυσιολογικό δεν είναι φυσιολογικό στις μέρες μας και ψάχνουμε άκρη να βρούμε ποιο είναι το φυσιολογικό και ποιο όχι. Εκεί έχουμε φτάσει, σε αυτό το σημείο. Αυτό που θέλω εγώ να πω είναι ότι πολλές φορές λέω ότι είμαι κουρασμένη, εξαντλημένη στον εαυτό μου. Δεν παραπονιέμαι ποτέ, γιατί δεν είμαι άνθρωπος που θα παραπονεθώ. Έχω δύναμη και αυτό θέλω να βγαίνει και προς τα έξω, ότι είμαι δυνατή. Υπάρχουν όμως και στιγμές που λυγίζω. Είχαμε την γαστρεντερίτιδα. Πηδά από το ένα θέμα στο άλλο, θα επιστρέψω στο άλλο. Να μην το βαρύνω πάρα πολύ το βίντεο. Που ήθελα να έχω μία βοήθεια. Δυσκολεύτηκα πολύ στο κομμάτι της γαστρεντερίτιδας, γιατί είχα και τον Άγγελο που τρεφόταν μόνο από εμένα. Τώρα έχει ξεκινήσει και τρώει κανονικά πάλι, γιατί βγάζαμε τα δόντια και περάσαμε ένα στάδιο όπου ήμασταν μόνο με θυλασμό. Στην κυριολεξία τον ζούσα εγώ, είχε ζωή από εμένα. Υπάρχουν αυτές οι στιγμές. Απ' την άλλη όμως λέω, ο κόσμος έχει γίνει τόσο κακός, τόσο άσχημος, που δεν εμπιστεύεσαι. Δεν μπορείς να εμπιστευτείς κάποιον στο να κρατήσεις τα παιδιά σου. Εδώ βλέπετε ότι με τους ίδιους γονείς δεν ξέρετε τι γίνεται μέσα στο σπίτι. Και αυτό λέω, ώρες λέω, γιατί να μην έχω βοήθεια. Απ' την άλλη μου λέω, δόξα τω Θεώ, Παναγία μου, και κάνω το σταυρό μου. Έχω τα παιδιά μου, ξέρω τι μας γίνεται μέσα στο σπίτι μας. Ξέρω ότι είναι καλά και ξέρω ότι τα προφυλάσω όσο μπορώ εγώ και ο άντρας μου από τη σάπια εκεί έξω κοινωνία. Δεν είναι όλος ο κόσμος έτσι. Υπάρχει και όμορφος κόσμος εκεί έξω, αλλά δυστυχώς ψάχνεις πολύ για να τον βρεις.
Δυστυχώς έχουμε φτάσει σε σημείο να πονηρεύουμε τα παιδιά μας μέσα από βιβλία που μιλάνε για το σώμα. Σας έχω δείξει βιβλία που τους έχω αγοράσει. Μέσα από βιντεάκια που πρέπει να προσέχουν ότι δεν μας πιάνει κανένας το εσώρουχο, δεν πρέπει κανένας να μας βλέπει γυμνούς και όλα αυτά. Ενώ παλιά ήμασταν πολύ πιο άνετοι. Δεν σκεφτόμασταν, ενώ υπήρχαν αυτά, ξαναλέω, δεν σκεφτόμασταν τόσο πονηρά. Τώρα σκεφτόμαστε πονηρά. Δυστυχώς έτσι έχει φτάσει η κοινωνία μας, έτσι έχουμε γίνει, να σκεφτόμαστε πάντα πιο πονηρά. Και να πονηρεύουμε τα παιδιά μας, να τα πονηρεύουμε, καταλαβαίνετε πώς το εννοώ. Να μην πιστεύουν ότι όλοι είναι αθώοι. Απ' τη μία είναι καλό, από την άλλη όμως δεν είναι και τόσο καλό. Να προσέχετε τα παιδιά σας, το τι γίνεται εκεί έξω, ακούτε καθημερινά τι υπάρχει, τι επικρατεί. Εγώ ήμουν το μαύρο πρόβατο της οικογένειας αφού διέλυσα μία οικογένεια ανύπαρκτη. Είναι άλλο το παίζω στην κοινωνία έξω ότι είμαι μια καλή οικογένεια και ότι είμαι εντάξει με γονείς, αδέρφια, θείους κτλ. Δεν μιλάω για μένα γενικά. Και τι στα αλήθεια ισχύει και τι υπάρχει και αν υπάρχει όντως η έννοια της οικογένειας και ο δεσμός της οικογένειας. Έζησα το περιστατικό κανονικής πράξης, είδα την ίδια την πράξη, κοιμόμουν στο ίδιο δωμάτιο, οπότε δεν θα μπορούσα να πω ότι νόμιζα ότι αυτό είναι. Εκείνα τα χρόνια εμείς τα παιδιά, όπως λέω, δεν ήμασταν πονηρεμένα και δεν ξέραμε από βίντεο και εγώ δεν ήξερα τι σημαίνει ερωτική πράξη και πώς γίνεται όταν ήμουν 12 ετών. Αλλά πλέον βλέπετε έχουν ξεφύγει τα 12 χρόνια τα περισσότερα. Δεν μιλάω τώρα για το κοριτσάκι, για το περιστατικό. Βλέπω όμως τι γίνεται στις κούνιες που πάω τα παιδιά μου. Στον δρόμο που περπατάω βλέπω πώς μιλάει το ένα με το άλλο, πώς συμπεριφέρονται πρώτη γυμνασίου, δεύτερη γυμνασίου παιδιά. Δεν υπάρχει ο σεβασμός, δεν υπάρχει τίποτα. Αγχώνομαι πάρα πολύ και προβληματίζομαι πάρα πολύ για το πώς θα είναι τα δικά μου παιδιά στην εφηβεία. Νομίζω ότι κάθε γενιά και κάθε χρονιά και πιο δύσκολη. Δεν ξέρω, πραγματικά με αγχώνει πάρα πολύ το μέλλον των παιδιών μου. Εγώ θα προσπαθήσω να είμαι focus, να είμαι από πάνω τους όσο μπορώ, να είμαι δίπλα τους κάθε στιγμή και προσπαθώ να φτιάξω την σχέση με τα παιδιά μου που θα είμαι ο γονιός που θα μιλάνε, που θα μου λένε τους προβληματισμούς τους. Είχα αυτή τη σχέση με την μητέρα μου, μετά το ότι χάσαμε την μπάλα, έχουν συμβεί και διάφορα. Αλλά είχα αυτή τη σχέση, οπότε το πρώτο άτομο που πήγα και μίλησα ήταν η μητέρα μου. Της λέω, μαμά έγινε αυτό, αυτό και αυτό. Σοκ εκείνη, αν πειράχτηκα και εγώ από αυτό το πρόσωπο. Μετά ακολούθησε το να τρέξουν σε γιατρούς, το να τρέξουν από εδώ, το να τρέξουν σε παιδοψυχολόγους. Τρέξανε παντού εκείνο το κοριτσάκι. Ελπίζω να το έχει ξεπεράσει. Νομίζω δεν ξεπερνιέται ποτέ, να μην κοροϊδευόμαστε, αλλά κάπως να το έχει ξεπεράσει αυτό, γιατί στο μυαλό του είχε φτιάξει ότι είχε μια σχέση και όχι ότι υπήρχε βιασμός αυτού καθεαυτού. Αλλά όταν έχεις μια ηλικία σχεδόν 30 και το παιδάκι είναι 9 ετών, είναι βιασμός. Και τρέξαμε στα δικαστήρια. Εγώ ήμουν το μαύρο πρόβατο που αναφέρθηκα και είπα τι έγινε και διαλύθηκε μια οικογένεια. Το μοιράζομαι αυτό μαζί σας για να σας πω ότι όντως αυτά τα σκηνικά γίνονται. Και εγώ σαν παιδάκι, αν λέω ότι μακάρι να το ξεπέρασε, εγώ από το μυαλό μου δεν το έβγαλα ποτέ σαν εικόνα. Έχει μείνει σαν εικόνα, έχει μείνει σαν πληγή, παρόλο που δεν το βίωνα σωματικά εγώ, το βίωσα όμως οπτικά, αν μπορώ να το εκφέρω έτσι, να εκφραστώ έτσι. Κάνω αυτό το βίντεο μόνο και μόνο για να σας πω ότι όχι να πονηρευτείτε, απλά να είστε focus πάνω από τα παιδιά σας, όχι ότι δεν είστε. Υπάρχουν όμως γονείς που σίγουρα θα είναι πολύ πιο focus πάνω από τα παιδιά τους και κάποιοι που θα είναι λίγο πιο ανέμελοι και πιο ήσυχοι.
Μην νομίζετε ότι όλοι γύρω σας είναι αθώοι, είτε πρόκειται για τους γονείς σας, είτε πρόκειται για τα ξαδέρφια σας, είτε μία θεία κρατάει το παιδί, ένας θείος, ένας νονός, μία νονά. Βάλτε στο πίσω μέρος του μυαλού σας ότι το παιδί σου όπως το βλέπεις εσύ, δεν το βλέπει ο άλλος. Εδώ βλέπετε ότι οι ίδιες οι μάνες, οι ίδιοι οι μπαμπάδες βγάζουν τα παιδιά τους στο βωμό, να το πω. Δεν ξέρω πώς να το πω. Μεγάλη σύγχυση αυτές τις μέρες με όλα αυτά που έχουν γίνει. Επέστρεψε το μυαλό μου, όπως είπα, 19 χρόνια πίσω, σε αυτές τις στιγμές που είχα βιώσει, γιατί δεν είναι εύκολο να σε δείχνουν με το δάχτυλο με την οικογένεια και να σου λένε «Εσύ φταίς που το ανέφερες και τώρα τρέχουμε από εδώ, τρέχουμε από εκεί», αντί να σε ευχαριστούν και να σου λένε «Σε ευχαριστώ που έσωσες το παιδί μου». Επειδή έχω ακούσει πολλά αρνητικά από αυτό το άτομο που την γλίτωσε, να μιλάει πολύ αισχρά για εμένα, θέλω να του πω ότι δεν φοβάμαι. Θέλω να του πω ότι είναι ένα σύχαμα, έθω στην κάμερα γιατί έχω πάτημα να το πω, ότι είναι ένα σύχαμα, ένα γλιώδες αντικείμενο, γιατί δεν είναι άνθρωπος που έκανε τέτοια πράξη. Και έχω κάνει ένα βίντεο, θα το αφήσω κάπου εδώ εάν δεν το έχετε δει, για να το δείτε, γιατί είναι σημαντικό βίντεο. Τότε είχα βγει πρώτη φορά και στο Star και μίλησα για τη σεξουαλική παρενόχληση στον χώρο εργασίας. Είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Όμως αυτά συσχετίζονται μαζί. Αυτό ήταν το βίντεο. Συγγνώμη αν βάρινα το κλίμα, αλλά ήθελα να το περάσω αυτό το μήνυμα. Γι' αυτό το έκανα αυτό το βίντεο. Θα επιστρέψω με vlog πάλι, με την καθημερινή μας τη ρουτίνα, την επόμενη φορά. Αλλά τώρα ειλικρινά δεν μου έβγαινε να πάρω την κάμερα και να τραβάω στο σπίτι, ενώ ήθελα να περάσω αυτό το μήνυμα, ήθελα να κάνω αυτό το βίντεο πάρα πολύ. Να προσέχετε τα παιδιά σας, γιατί είναι το μέλλον μας, το μέλλον σε αυτόν τον κόσμο. Να είστε δίπλα τους και να θυμάστε ότι ο κόσμος εκεί έξω είναι μισός σάπιος και μισός καλός. Να προσέχετε πάρα πολύ. Εμείς τα ξαναλέμε στο επόμενο βίντεο. Φιλιά πολλά, να περνάτε όμορφα και να μην ξεχνάτε να είστε όμορφοι μέσα και έξω, προπάντων εσωτερικά. Πολλά φιλιά.